Ο Δημήτρης Μάρκος και οι συνεργάτες της εκπομπής περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας στο 4222 002 και στο 4127 503. Γιατί αν τα αγαπάς όπως λες, όπως αγαπάω εγώ, θα κάνεις πολλές θυσίες, όπως κάνω εγώ τούτη τη στιγμή. Χτυπήσατε τη σύζυγό σας με μπουνιά και της φύγανε και τρία δόντια. Ήταν κάτι προβλήματα σοβαρά στον χρόνο απάνω. Το κύριος δεν ξέρει τι λέει. Δεν ξέρω τι λέω. Όχι. Δεν μπορεί μια μάνα να πάρει ένα παντελόνι, μια μπλούζα και ένα χιλιάρικο στην τσέπη και να φύγει χωρίς λόγο από το σπίτι. Το... Θεωρείτε ότι ο φίλος σας, ο κύριος Μπάμπης, έκανε καλά σπάζοντάς τις τρία δόντια με μια μπουνιά. Ακούστε, αυτό είναι, σας είπα, σας είπα, και ο ίδιος και εγώ δεν είμαι σε γνώση, αυτό είναι 10 χρόνια. Μα το παραδείγμα. Είμαι, σας παρακαλώ κύριε, ακούστε, εγώ είμαι ενάντια στη χειροδικία. Μπράβο. Δεν είναι σωστό το να κοπανάει, λέω, όχι μόνο ο άντρας, οποιοδήποτε άλλο να σηκώσει και να κοπανάει τη γυναίκα του. Τη χειρότερη νοικοκυρά του κόσμου είναι, χωρίς έτσι να σου αρέσει. Πολύ σωστά. Ένα σημείο θέλω να σταθώ. Ναι. Στην κυρία Χριστίνα. Γιατί του έδωσε δικαιώματα αυτή ξεκάθαρα και δεν θέλει να κουβεντιάσουμε μαζί μας τις λεπτομέρειες. Ξέρει ότι ξέρω. Ακούστε, πρώτον, όταν ο άντρας εργάζεται στη δουλειά του. Και η μητέρα, και η μητέρα αν δεν εργάζεται είναι στο σπίτι με τα παιδιά. Πολύ περισσότερο επειδή ένα παιδί αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάντως εγώ κύριε Μάρκο φοβάμαι και που τον ακούω από το μεγάλο. Κύριε Νίκο, άκουσα παρακαλώ. Μας μπορεί να μας μιλήσει ο ίδιος ο κύριος Μπάμπης. Δεν καταλαβαίνω καταρχήν, συγγνώμη, να σας πω κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μιλάει ο ίδιος ο κύριος Μπάμπης και μιλάτε εσείς. Μα να πω κάτι. Να σας πω. Χαίρομαι που είστε πιο ψύχραιμος βέβαια. Σίγουρα, ακούστε. Πάντα είναι η φύση μου τέτοια να είμαι πάντα ψήφιμος και πάντα να κάνω καταστάσεις να μην φέρνω διχόνια ποτέ σε αντρόγενα. Εκείνο που έχω να σας πω, εάν εσείς είχατε μία γυναίκα στο σπίτι σας και σε κάποια στιγμή βλέπατε ότι μέσα από τη τσέπη σας λείπουν χρήματα ή όχι και μια φορά αυτό, πρώτα απ' όλα να δώσει δικαίωμα σε μένα και στον καθένα ναι, ότι κλέβει τον άντρα της. Μέσα από τη τσέπη του. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία. Αυτό είναι καινούργιο. Λέτε δηλαδή ότι κλέβει τον άντρα της η Χριστίνα. Τον έκλεβε. Ναι. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία γιατί μέχρι τώρα, κοιτάξτε κύριε Νίκο, ναι. Ο κύριος Μπάμπης. Ναι, μιλάει για ένα ποσό που του πήρε. Ακούστε με λίγο, κύριε Νίκο. Κοιτάξτε να τι γίνεται. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Είπατε αυτό που θέλατε να πείτε. Λοιπόν, ο κύριος Μπάμπης όμως, ως κυρίαρχο θέμα, δεν έδειξε την οικονομική αφέμαξη. Εντάξει. Ναι. Μίλησε κυρίως για την κακή νοικοκυρά. Μα πού για αυτές τις υπόνοιες, γιατί δεν μου το έλεγε. Να μου πει, ξέρεις κάτι, σήμερα μου ήλυψε ένα δεκαχίλιαρο. Σήμερα πήρε ένα πεντακίλιαρο. Έχετε κλέψει. Νίκο, είσαι φίλος. Και δεν μπορεί να ξέρεις εσύ τι μπορεί να έχει γίνει. Χριστίνα μου, με αυτά που ξέρω εγώ. Τι ξέρεις εσύ. Αυτά που σου λέει ο Λάμπης ξέρεις. Ναι, το κύριε, πιστεύεις αυτό, Χριστίνα. Κύριε Νίκο. Εσύ το πιστεύεις, Χριστίνα μου. Συγγνώμη, κύριε, να μιλήσω στη Χριστίνα. Δεν μου λέει, Χριστίνα, το πιστεύεις. Δεν είμαι δεν έχω ήδη αντίληψη από αυτό το θέμα. Έχεις αντίληψη από το άντρα μου. Δεν έχω αντίληψη από το θέμα, Χριστίνα, πέσε μου. Από πού έχεις αντίληψη. Από το γάμο της Παλαιστρίνας. Που σε καλύψαμε, Χριστίνα. Έκλεβε και τότε, θέλετε να πείτε. Χριστίνα, σε καλύψαμε, Χριστίνα. Εσύ μου είπες να τα κρατήσω. Κύριε Μάρκο, κοιτάτε να δείτε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια συζήτηση να μιλάει ο φίλος του. Μίλησε ο άντρας μου, είπε τα πράγματά του, είπε τι θέλει. Εγώ το πρόβλημά μου δεν είναι. Χριστίνα μου. Εγώ δεν μπορώ. Φοβάμαι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή δεν είμαστε ο σύζυγος της κυρίας Χριστίνας, μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπάμπη. Ναι, με. Σας παρακαλώ. Απειλή, φοβάμαι. Τέλειωσε. Εγώ αυτό το πρόβλημα έχω. Κύριε Μπάμπη, εδώ κατηγορεί ο φίλος σας και φίλος της Χριστίνας βέβαια την ίδια σας τη γυναίκα, εν διαστάσει σύζυγός σας. Τι κατηγορεί ο φίλος μου, τι κύριε, ότι σας κλέβει το πορτοφόλι. Τι κατηγορεί ο φίλος μου, για να παρακαλώ πολύ.